Η συνολική επαναφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν φυσικά το γνωστό σε όλους μας φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει αναχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα της διεθνούς κοινότητας. Ο ενεργειακός τομέας είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οδηγεί βεβαίως και στην υπερθέρμανση του πλανήτη οφείλεται στην παραγωγή, μετασχηματισμό και χρήση συμβατικών καυσίμων. Ελλάδα. Η χώρα μας διαθέτει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα σχετικά με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έτσι, αν συνυπολογίσει κανείς τα μεγάλα υδροελεκτρικά έργα που αποτελούν περίπου το 70% του συνόλου, το ποσοστό της συνολικής ενεργειακής παραγωγής της χώρας μας που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι στο 11,5%. Ο στόχος, το είπαν τα παιδιά, είναι το 2020 να φτάσει το 20%, το 20-20-20. Ωστόσο, οι τρεις κύριες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα, η υδροελεκτρική, η αιωλική και η ηλιακή, αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα στην προώθησή τους, με αποτέλεσμα 9 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αγορά σε αυτό το τομέα, παρόλο που υπάρχει κίνηση για τα φωτοβολταϊκά και μεγάλο ενδιαφέρον, να παραμένει εξαιρετικά μουδιασμένη, θα έλεγα. Συγκεκριμένα, σχετικά με τα υδροελεκτρικά, οι αναμενόμενες παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας συνεπάγονται βεβαίως στη μείωση της απόδοσης των έργων. Στην αιωλική ενέργεια, τα μεγάλα έργα δεν προχωρούν, ενώ δεν υπάρχουν κίνητρα για τοποθέτηση αναμογεννητριών από οικιακούς καταναλωτές, που είναι και η μεγάλη μάζα που μας ενδιαφέρει. Όσο για το πολυαναμενόμενο ειδικό προταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο ότι είναι γεμάτο ασάφειες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ζώνες αποκλεισμού. Δεν το ξέρω καλά, εσείς πρέπει να το ξέρετε καλά αυτό το θέμα των ζωνών αποκλεισμού, όπου απαγορεύεται εκεί η εγκατάσταση, φαντάζομαι, ανομογεννητριών. Σε ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να σας πω ότι οι ελαφρύνσεις που προσφέρει η ΔΕΗ στους καταναλωτές που τοποθετούν πίνακες είναι έως και 700 ευρώ, θεωρούνται ανεπαρκείς, ενώ παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις, 8, 9 και 10 μήνες, στη διαδικασία σύνδεσης των εγκατεστημένων πινάκων με το δίκτυο της ΔΕΗ. Πώς συνδέονται οι ΑΠΕ, θα λέμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας? Παρουσιάζουν, θα πρέπει να ξέρετε, ένα καταπληκτικό δυναμικό ως προς τη δημιουργία και διαφύλαξη θέσεων εργασίας. Και επειδή με την ανεργία που μας δέρνει, αυτό που μας καίει, κύριε Παπαναστασίου, καθυστερημένε, είναι η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, ήρθε στην κατάλληλη ώρα, δηλαδή για θέσεις εργασίας, κάτι που καίει και αυτό το νομό. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Παπαναστασίου Γιώργο, να τον ευχηθούμε και χρόνια πολλά. Άρα τον συγχωρούμε γιατί έχει πολλές δουλειές και καλό. Πολλά παιδιά. Καλά είσαι. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια μελέτη του WWF για τη βιομάζα που λέγεται Biomass Study, καλά το λέω, η οποία εντοπίζει ένα δυναμικό απασχόληση της τάξης των 170.000 έως 290.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στις χώρες του ΟΣΑ, μόνο και μόνο από συγκεκριμένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αν βάλουμε σωστά στη ζωή μας και αν το κράτος, η ίδια η πολιτεία φροντίσει έτσι όπως πρέπει την εγκαθίδρυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα έχουμε χιλιάδες νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Διότι οι ελόγωτες εργασίες υπολογίζονται ότι θα δημιουργηθούν κυρίως σε αγροτικές και αδύναμες από πλευράς υποδομών περιοχές, άρα θα είναι εξαιρετικά σημαντικές. Και αυτά τα πράγματα, επειδή κανείς δεν τα λέει, κάποτε πρέπει να τα λέμε και να τα επαναλαμβάνουμε και να τα μαθαίνουμε και να τα διαδίδουμε. Όπως επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το πώς επηρεάζεται ο τουρισμός από την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο συνδυασμός τους με τον τουρισμό είναι καταλυτικός. Κάποιος όμιλος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που εφαρμόζει τεχνολογίες ΑΠΕ στην Ελλάδα έχει οικονομικά, κοινωνικά και επιχειρησιακά ωφέλη. Ωστόσο, οι αντίστοιχες επενδύσεις που έχουν γίνει παρά την αφωνία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλές. Γιατί? Γιατί είναι υψηλό το αρχικό κόστος επένδυσης, η απίστευτη γραφειοκρατία την οποία έχουν μπει και οι προλαλήσαντες, απίστευτη γραφειοκρατία με 225 χαρτιά μέχρι να φτάσει στο αποθετό αποτέλεσμα.